ακούσουμε τις δηλώσεις του. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα πιο συγκεκριμένο ρεπορτάζ για την αποστολή της κυρίας Λουτ. Πιάνει άμεσα δουλειά, όπως μας είπε ο Δημήτρης, ετοιμάζοντας και τις αποσκευές της για την Κύπρο, στην προσπάθεια της να προετοιμαστεί η άτυπη πενταμερής. Πάντως, τα κατεχόμενα πυρετώδης είναι η προετοιμασία για κατασκευή πάρκου στα Βαρόσια, όπου θα γίνει το περιβόητο πίκνικ που προανήγγειλε για την ερχόμενη Κυριακή ο Ταγί Περτογάν. Άναψε το πράσινο φως στην Τζέιν Χολούτ ο Γενικός Γραμματέας και ξεκινά άμεσα διερευνητικές επαφές για προετοιμασία της άτυπης πενταμερούς. Αυτό επιβεβαιώνει ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα, με την Αμερικανίδα αξιωματούχο να εγκαινιάζει σε πρώτη φάση τηλεφωνικές επαφές με τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις και εν συνεχεία με τους δύο ηγέτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείω και επίσκεψη της, ειδικά στην Κύπρο, όχι τόσο πολύ στις εγκύτριες, γιατί όπως σας είπα θα υπάρξουν τηλεφωνικές επικοινωνίες άμεσα, έτσι ώστε και με την επίσκεψη της στην Κύπρο, που εμείς ευελπιστούμε να γίνει το συντομότερο δυνατόν, να παρουσιάσει στο Γενικό Γραμματέα την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και αντιλαμβάνεστε στη βάση αυτής της έκθεσης ο Γενικός Γραμματέας θα λάβει τις αποφάσεις της. Τα ταράγκυρα επιμένουν εργολαβικά να αναρκοθετούν το δρόμο, με τον εκλεκτό του Ερτογάν να προτάσει το τρίπτυχο δύο κράτη εγγυήσεις εδαφική κυριαρχία σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Σοτζού, όπου εμφανίστηκε μάλιστα προασπιστής των δικαιωμάτων της Τουρκίας. Μόλις καθίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή ενώ συζητώ με ξένους διπλωμάτες, πρέπει να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όχι μόνο των Τουρκοκυπρίων αλλά και της Τουρκίας. Γιατί αυτό? Διότι αν δεν προστατεύσω τα συμφέροντα της Τουρκίας, δεν θα μπορεί να προστατεύσει τα δικά μου συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην περίκληση πόλη των Βαρουσιών για το πικνίκ του Τούρκου Προέδρου την ερχόμενη Κυριακή, συνοδεία μάλιστα του ηγέτη των Κρυζολίκων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κύπρης Ποστασί, το οποίο συνοδεύεται και από σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, ξεκίνησαν ήδη χωματουργικές εργασίες στην περίκληση πόλη, με σκοπό να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα πάρκο με την ονομασία Εθνικός Κήπος της Κύπρου, με καθαρά τουρκικά κεφάλαια. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη, στρέφοντας όμως προς τις Βρυξέλλες τις προσδοκίες για αποτρεπτική προς την Τουρκία δράση. Επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τα μέσα για να αντιδράσει, σε αντίθεση δυστυχώς με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως βλέπουμε διαχρονικά, να μην έχουν τα μέσα υλοποίησης των αποφάσεων ή των εκκλήσεων ή των συστάσεων τους. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι η Κυπριακή Δημοκρατία ή η Ελλάδα, τα 27 κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει με τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου κάποια ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη σε σχέση με την Τουρκία. Και σε αυτά υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά στα σχετικά ψηφίσματα που αφορούν το θέμα της περίκλησης της περιοχής της Αμοχώστου με ένα χρονικό ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου. Και οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Οκτώβριο για όλες τις επιλογές στο τραπέζι είναι άμεσα συνυφασμένες με τις αποφάσεις που οι ηγέτες αναμένεται να λάβουν τον Δεκέμβριο, καταλήγει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σ' άλλο στην Τουρκία, γύρω από την παρέτηση του γαμπρού του Ερτογάν και του Υπουργού Οικονομικών Αλμπαϊράκ, ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στη χώρα και εξαπορήτων του Ερτογάν.